συνεχίσουμε με το Chernobyl Light Bus και καταφέρω και το τελειώσω ποτέ. Κάνω όλα τα γύρω-γύρω, τρώω το χρόνο μου, η αλήθεια είναι. Οπότε, Day 20 νομίζω το παιχνίδι. Εδώ είμαστε καμιά δεκαριά μέρες που ασχολούμαι κομμάτι-κομμάτι. Μας έχουν μείνει αρκετά πραγματάκια, οπότε πάμε να δούμε στο σημερινό επεισόδιο τι θα δούμε. Σιγά σιγά κλείνει ο κύκλος και θα πάμε για το τελικό quest. Φαντάζομαι ότι μάλλον αύριο μεθαύριο θα το κάνω το τελικό quest, οπότε stay standby. Λοιπόν, θα πάμε με τη μουσική του παιχνιδιού σήμερα. Οπότε να σας βάλω να δείτε κιόλας το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό, να περάσουμε σιγά σιγά. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να περνάτε ωραία. Το παιχνίδι αποφάσισε ότι δεν θέλει, αλλά θα θέλει, φαντάζομαι. Ωραία, το πέρασε, κομπλέ. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε. Άλλη μια μέρα. Кажется, твой наставник предал тебя. А может, это он стоял совсем с самого начала? Как бы там ни было, он явно не на твоей стороне. Он заманил тебя в ловушку, Игорь. Что ты собираешься делать? Татьяна Малеева. Это мне фенома поли галистеро аспрос. Φώτα από εδώ, φώτα από εκεί, ας το βάλω λίγο από εδώ. Λοιπόν, Τατιάνα Μαλίβα μας λέει τα δικά της, καθώς εμείς θα προσπαθήσουμε να περάσουμε μπροστά. Τατιάνα, φορτώνει, έχει τα loading του, το PC μου δεν είναι καλό, αλλά σημαίνει ότι το δικό σας που θα είναι καλύτερο το δικό μου, θα μπορεί να το τρέξει άνετα. Καλημερίζω όσους μπήκαν στο live, ελπίζω να είστε καλά παιδιά. Όχι, να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά παιδιά. Να περνάτε καλά. Τι κάνετε, ποιοι είστε καταρχάς, δώστε σήμα, γιατί εμένα είναι λίγο ότι να είναι το τέτοιο. Οπότε ναι, δώστε σύνθημα και παρασύνθημα. Πάμε πρώτα απ' εδώ, πάμε ανάποδα. Φτωχολογιά, μανιτάρια. Σήμα καμπάνα, τι λέει, πώς είστε? Εν τω μεταξύ σήμερα είμαι σε μια περίεργη φάση και θα σας πω το εξής. Μια που κάνουμε κουβέντα και Διονύση, καλημέρα κιόλας. Φαντάζομαι θα μπορείς να με βοηθήσεις περισσότερο ίσως αν ξέρεις. Λοιπόν, ερχόμενες εδώ έκλεισα δουλειά σε φροντιστήριο, που σημαίνει ρε παιδί μου ότι με πρόσληψη κανονικά, με ένσημα, με τα όλα, κυρίως για τα ένσημα. Δεν είναι πολλά λεφτά, αλλά είναι τόσα λεφτά όσα ρε παιδί μου χρειάζεται να συμπληρώσω με δικά μου, ένσημα και να πρέπει να κάνω και δικά μου μαθήματα ταυτόχρονα και όχι μόνο. Και σήμερα ένα παιδί το οποίο το ευχαριστώ κιόλας και δημόσια εδώ από το κανάλι μου, έστειλε επειδή δουλεύει στο service chat της Apple. Αυτό είναι τα ένσημα κυρίως, γιατί είναι full ένσημα. Μου έστειλε ένα apply για δουλειά στην Apple για chat service. Δηλαδή σε φάση που στέλνουν τον εξοπλισμό, σε εκπαιδεύουν για να... Τυπικά εσύ πώς είναι οι Ινδοί που τους παίρνουν όταν έχουν πρόβλημα με τα Mac και με την ιστορία των Apple προϊόντων και... τυπικά συμβουλεύεις, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το παράλληλο, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οπότε και είναι καλά λεφτά, είναι καλά όλα. Και απλά το θέμα είναι ότι το ωράριο του είναι 10 με 10. Νομίζω κάπου εκεί μέσα είναι το 8. Αν είναι σπαστό, ίσως να βολέψει. Αλλά είμαι σε δίλημα αυτή τη στιγμή. Το φροντιστήριο δεν πρόκειται να το αφήσω. Γιατί είναι στον τομέα μου, μπορεί να είναι λίγο, αλλά είναι το πάτημα για αυτό που κάνω ούτως ή άλλως. Τέλος πάντων, και με έβαλε σε πολύ. Μεγάλο δόλυμα. Мне нужен большой стальной ящик. Чем больше, тем лучше. Не видел подходящий? Большой стальной ящик? Нет. Не попадался. Тέλος πάντων, και με έχει ψήσει πολύ να το κάνω απλάι. Για κάποιο λόγο με ενθουσιάζει αυτή η δουλειά. Это ключ к захвату. Είναι λίγο περίεργη η φάση. Αλλά τέλος πάντων. Уже многое изменилось. Берлин больше не надо захватывать. Не, авто скефтом это его. Авто скефтом это его. Достопримечательности посмотреть. Είναι μεγάλη πρόκληση γιατί είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και το κάνω τζάμπα αυτό σε φίλους, γνωστούς, σε όλους. Δηλαδή, στο χωριό... Μιλάνε για τα παιδιά.
надо подготовить. Στο χωριό όλοι όσοι ερχόταν είχαν πρόβλημα με τους υπολογιστές και αυτά, έρχονταν σε μένα πρώτα να τους φτιάξω. Δηλαδή είμαι ο Κώστας που φτιάχνει τους υπολογιστές, έτσι με ξέρανε. Οπότε ναι, αυτό χρειάζομαι νέο δίκτυο από μαθητές. Αυτό ακριβώς σκέφτομαι και εγώ. Απλά είναι το challenge, είναι τα λεφτά τα οποία τώρα φαίνονται δελεαστικά. Αλλά ξέρω ότι με το δίκτυο που θέλω να φτιάξω, αν τα καταφέρω και τα φτιάξω, θα είναι καλύτερη η δουλειά, αλλά και θα είναι και στον αντικείμενό μου. Οπότε είναι λίγο. Και σκέφτομαι πως θα κάνω και τα δύο ταυτόχρονα. Τώρα βέβαια πως θα βγει δεν ξέρω. Έλα πάντων. Ναι, έχω πιο ωραία από αυτά. Δεν στα δίνω. Αλλιά. Τέλος πάντων, αλλά είναι ωραίες δουλειές γαμώτο αυτές και είναι από το σπίτι. Αυτό είναι το καλό. Ότι ρε παιδί μου, κάθεσαι στο σπιτάκι σου, δουλεύεις και. Καλά, και πεις και εδώ τα μισά από το σπίτι δουλεύω. Οπότε δεν έχει κάποια διαφορά. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω καταλαβαίνετε τι. Πώς το θέτω. Και δει όταν είσαι και σε μια κατάσταση, ρε παιδί μου, που και τα λεφτά τα χρειάζεσαι περισσότερο από. Οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή. Γιατί εντάξει, το κακό με το φροντιστήριο, φροντιστήρια, μαθήματα για όσους δεν ξέρουν είναι ότι. ότι αναγκαστικά για ένα μεγάλο μέρος της, του χρόνου είσαι άνεργος. Και αυτό το κακό με το δεν υπάρχει ωράριο, είναι μεγάλη παγίδα, έχει μεγάλο point εδώ σε αυτό. Συν ότι, ναι, ισχύει, τουλάχιστον το καλό του φροντιστηρίου και το λέω και θα το λέω συν όλα τα υπόλοιπα είναι ότι τουλάχιστον υπάρχει στάνταρ ωράριο. Υπάρχουν πολλά ωραία πράγματα και είναι κάτι που μου αρέσει να το κάνω. Θάνατος αυτό το 11-11. Ναι, καταλαβαίνω ότι τυπικά χάνεις όλη σου την υπόλοιπη ζωή. Δηλαδή ρε παιδί μου σε φάση ότι ναι, ωραία είναι και τα λεφτά για αρχή, ειδικά όταν είμαστε στη φάση που είμαστε όλοι μας. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω όλοι στο ίδιο τσουβάλι είμαστε. Αλλά αυτό είναι το θέμα, ότι μετά από λίγο γίνεται παγίδα και η παγίδα αυτή δεν είναι και η καλύτερη. Επίσης, η άλλη δουλειά περιγράφει λογικά θα έχει και σκούμε ρεπό, γιατί ο κόσμος συνήθως. Ναι, ισχύει. Το φροντιστήριο έχει το σκούμε ρεπό, αν κάνεις ιδιαίτερα βέβαια. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον κομμάτι. Αν κάνεις. Τώρα δεν θα μπούμε γιόλο. Αν το ακούς το κανονικό φροντιστήριο είσαι off. Αλλά στα ιδιαίτερα. Δουλεύεις. Ας πούμε, εγώ και Κυριακές δουλεύω και Σάββατο. Απλά φέτος θέλω να κρατήσω τουλάχιστον Κυριακή να την κρατήσω για μένα. Είναι κάτι το οποίο τα τελευταία 10. Κάνω μαθήματα τα τελευταία 12-13 χρόνια από το 2009 μέχρι και σήμερα. 12 χρόνια, 13 πόσο είναι. Και δεν έχω κάτσει ένα Σάββατο, μια Κυριακή ρε παιδί μου. Πάντα δούλευα Σάββατο Κυριακό και είναι μετά από ένα καιρό χάνεις και μέρες, τα χάνεις όλα. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Γι' αυτό κρατάς και τα δικά σου τα ιδιαίτερα ταυτόχρονα. Τα έχεις ένα μεγάλο point.
Τίποτα δεν ψήνεται. Και αυτά ρε. Είναι εδώ. Ό,τι να είναι εδώ μέσα τα παιδιά. Ζωή έχω. Βασικά έχω ζωή. Ενδιαφέρον. Ναι. Αυτό το ωράριο η αλήθεια είναι ότι στα εξαφανίζει όλα. Και στα εξαφανίζει με συνοπτικές διαδικασίες. Τι κάνουν εδώ ρε αυτοί οι πειράματα, φτιάχνουν τέτοια τέρατα. Είναι κανονικοί άνθρωποι. Wow. Άρα αυτά τέρατα αυτά θα φτιάχνουν αυτοί. Μάλιστα. Αλήθεια. Έχει και πόρτες από εκεί και από εδώ και από παρακεί. Νομίζω ότι και εγώ θα το χρειαστώ στο τέλος όπως το πάμε παλικάρια. Πώς μπαίνω εδώ μέσα, κοντέινερ βλέπω. Οπ, ούτε εδώ ανοίγει. Γενικά αυτά τα ωράρια και όλα τα ωράρια ακόμη ρε παιδί μου και για τα των μαθημάτων το ωράριο. Σου εξαφανίζει κάθε δυνατότητα να κάνεις πράγματα, δηλαδή εξαλείφονται πάρα πολλά. Ωπ, μας είδα. Ωραίο και αυτό τελικά. Το περίμενα. Αλλά σφαίρες δεν έχουμε. Εντάξει. Τον άπιστο έχει. Να σου πω κάτι. Ας πούμε τώρα δουλεύει η Ελένη, η κοπέλα μου, ρε παιδί μου, σε κατάστημα με τέτοια. Δουλεύει 8 ώρες. Δουλεύει ωράρια καταστημάτων πρώτα απ' όλα. 9 με 2 και το οποίο είναι κουραστικό το σπαστό. Και είναι βασικά σπαστικό το σπαστό. Έχει γίνει. Αλλά εντάξει, είναι και 5 με τέτοιο και 5 με 9. Και Δευτέρα και... Βασικά τι ήταν, Δευτέρα και Τετάρτη είναι σε φάση με... Είναι εκτός γιατί έχει τέτοιο, πώς το λένε, είναι ρε παιδί μου, όπου εδώ θα μπούμε. Είναι δεν δουλεύουν τα καταστήματα. Αλλά και πάλι, ειδικά άμα έχεις απόσταση και αυτά, άλλο να είσαι στο σπίτι, άλλο να είσαι τέτοιο. Εγώ βέβαια έχω φτάσει σε σημείο. Έχω φτάσει σε σημείο. Αν και προσπαθώ να το αποφύγω, είναι η αλήθεια. Όσο μπορώ και δύναται, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο. Έχω φτάσει σε σημείο να δουλεύω κάτι ωραία 9 με 11 το βράδυ, δηλαδή 9 η ώρα το πρωί. Αλλά αυτό είναι κυρίως σε περίπτωση εξετάσεων που γίνεται χαμός. Σε τέτοιες περιόδους, εντάξει, εκεί δεν μπορείς να θα δουλέψεις θέλοντας και μη και θα πεις και ευχαριστώ. Γιατί πρέπει να το κάνεις. Συν ότι να θα πάρει το παιδί, είναι λίγο ιδιαίτερα τα πράγματα.
Όπα, αυτό το θέλουμε, φαντάζομαι. Φαντάζομαι το θέλουμε. Κάπως πρέπει να ανεβούμε και εκεί πάνω. Α, γεια σας. Και εσείς εδώ. Γεια εσείς. Καλά, και τα ιδιαίτερα είναι θάνατος. Γιατί ας πούμε τα ιδιαίτερα, όταν, αυτό το λέγα πολλά χρόνια, ότι η δική μου ζωή ξεκινάει όταν σταματάνε, όταν οι άλλοι είναι για δουλειά και όταν εγώ είμαι έτοιμος για να βγω ή οτιδήποτε, οι άλλοι πάνε για ύπνο. Το οποίο είναι... ναι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και το καλύτερο. Δηλαδή και εγώ τέλειωνα κάτι ωραία 10 και 10. Γιατί και τα ιδιαίτερα έτσι πάνε. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. 10-11 η ώρα το βράδυ που τελειώνεις απ' όλα, λες άντε να βγω να κάνω, κανάς ποτέ, όλοι πάνε ξεκουράζονται. Τις Κυριακές τα απογεύματα, τα Σάββατα που όλοι βγαίνουν, εγώ πάντα δούλευα, οπότε είναι η κατάσταση λίγο... Γι' αυτό φέτος θέλω και επιδιώκω και προσπαθώ, τώρα θα βγει και αυτός. Προφανώς και είναι εδώ. Save the magic word. Έλα, πού είσαι. Πού είσαι ρε μπρο. Άντε. Θα ήθελες μπρο. Ναι, ισχύει. Βέβαια, η αλήθεια είναι το σπαστικό με τα ιδιαίτερα. Κάτι το οποίο δεν το ξέρουν πάρα πολύ. Είναι ότι... ας πούμε, να τώρα σήμερα. Ξύπνησα το πρωί και λέω θα έχω μάθημα ρε παιδί μου και το παιδί μπέρδεψε τις ώρες και δεν μπήκε καθόλου και εγώ ήμουνα σε φάση που απλά περίμενα να μπω να κάνουμε μάθημα αλλά τελικά τίποτα δεν έγινε από αυτά γιατί το παιδί ήταν και πόσες φορές έχει συμβεί αυτό, πόσες άπειρες φορές έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Ένα μεταλλικό κοντέινερ, μάλιστα. Μάλιστα. Πολλοί έχουμε τέτοια προβλήματα. Δουλεύω βοηθός μάγειρας σε εστιατόριο και με 4-5 το απόγευμα μέχρι κλείσιμο. Ισχύει. Έχω δουλέψει στο service πάρα πολλά χρόνια. Κυρίως από την πλευρά του σερβιτόρου. Και πάντα, ενώ είναι κάτι που μου αρέσει. Είναι η όλη δουλειά αυτή του service είναι κάτι που πάντα μου άρεσε. Ξέρω ότι δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό το πράγμα, δηλαδή σκεφτόμαι ότι να έχω τέτοιο μαγαζί είναι πολύ μέσα ή και να δουλεύσετε για δουλειά πραγματικά είναι αυτό που λένε σκλαβιά ισχύει, είναι απόλυτη σκλαβιά. Πολλοί δεν το καταλαβαίνουν, αλλά αν δεν το δουλέψεις ρε παιδί μου, δεν ξέρεις πώς λειτουργεί το όλο τέτοιο, το όλο concept. Δηλαδή για πολλούς μπορεί να φαίνεται απλό πράγμα, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Δηλαδή, εγώ δούλευα στα ταβέρνα στο νησί. Υποτίθεται ότι εγώ ξεκινούσα και το έκανα εξτρά αυτό, γιατί μ' άρεσε και αυτή η δουλειά, μ' άρεσε πάρα πολύ το σέρβις. Πήγαινα 9 η ώρα το πρωί και ενώ πρέπει να πηγαίνω 11, πήγαινα πιο νωρίς για να έχω και καφέδες και διάφορα άλλα τέτοια. Έκανα και καφέδες ενώ δεν τα χρειάζονταν τελικά, αλλά τέλος πάντων. Και έβλεπα, έρχονταν το πρωί, κάνανε προετοιμασίες, ιστορίες. Είναι και η προετοιμασία. Δηλαδή, κι αν είσαι και από τους μάγειρες, ή συνήθως πρέπει να πας να αγοράσεις κιόλας, που δεν κανονίζεις και πρέπει να πας ο ίδιος να αγοράσεις τρόφιμα ή οτιδήποτε ρε παιδί μου σε φάση. Εκεί είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, η μέρα σου χάνεται, φεύγει νερό. Και κάτσε όχι μόνο να πας να αγοράσεις. Αυτό το θυμάμαι με το Γιώργο, καλή ώρα του Λότσι, όπως είναι. Τον χαιρετώ, ελπίζω να περνάει καλά. Ήταν μάγειρας, μαζί ήμασταν στη Λέσχη στο Ναύπλιο. Εγώ ήμουν σέρβις, αυτός ήταν μάγειρας. Έφευγε το πρωί, καλά τότε ήταν στρατός, δεν σένιζε. Αλλά αυτό κάνει στην Αθήνα. Έφευγε το πρωί, πήγαινε να αγόραζε. Και μετά ξεκινούσε η προετοιμασία. Κόψε τα γκουράκια, κόψε τα κολοκυθάκια, κόψε το ένα, κόψε το άλλο. Και άντε να έχει πάσο και να στα κάνει το πάσο μέσα. Αλλά άμα είσαι εσύ, πρέπει να τα κόψει, να τα ετοιμάσει. Να προετοιμάσει κάποια φαγητά, α πούμε, κάποια μαριναρίσματα, κάποιε ιστορίε. Το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί. Καλά, αυτό άστο, ναι. Ναι. Τέτοια εποχή, τέτοια ώρα, εγώ κανονικά θα ήμουν στο νησί με το δίσκο έτσι. Φέτος και πέρυσι. Και πέρυσι αποφάσισα να σταματήσω και να θυσιάσω το χρόνο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι τα λεφτά ήταν καλούτσικα, όχι καλά. Για να θυσιάσω αυτά τα λεφτά για να ασχοληθώ με τη δουλειά μου περισσότερο και να μελετήσω λίγο παραπάνω σε αυτά που κάνω και δεν το μετάνιωσα.
Ήτανε, τα καλοκαίρια είναι δύσκολα να δουλέψει στην εστίαση, αν δεν έχει κάτι άλλο. Αλλά σε βάθος χρόνου μου βγήκε σε κέρδος. Γιατί να σας πω, και το έχετε δει και εσείς από πρώτο χέρι, φαντάζομαι, δεν είναι όλοι σε αυτή τη δουλειά καλοί άνθρωποι, ειδικά ιδιοκτήτες. Δηλαδή, ήμουνα 30 χρονών, υποτίθεται 30 πόσο χρονών, 30 ήμουν τότε, ναι. Και άκουγα Χρήστο Παναγής και τέτοια, επειδή έκανα δουλειά μου. Είχα φτάσει σε σημείο να μου πούνε από το μαγαζί που δούλευα ότι ξέρεις κάτι, δουλεύεις υπερβολικά γρήγορα για μας. Εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε να δουλεύουμε τόσο γρήγορα όσο εσύ. Εμείς δουλεύουμε στο 20%-25% και εσύ δουλεύεις στο 70%. Δηλαδή, έχω φτάσει σημείο να μου πούνε σε μαγαζί, λυπόμαστε, αλλά είσαι πολύ καλός για μας. Δεν μπορούμε να σε φτάσουμε στη δουλειά. Και ήταν, είναι το πιο τραγικό πράγμα που έχει συμβεί ποτέ. Ναύλιο, ε! Ήμουν φαντάρος εκεί στη Λέσχη. Βασικά, ήμουν κολόφαρδος φαντάρος. Ήμουν ναύπλιος στο στρατόπεδο, είχα έρθει για τέτοιο. Άρα ξέρεις που είναι η Λέσχη, που ήταν η Λέσχη, γιατί την κλείσανε από όσο ξέρω τώρα. Ένα δίπλα από μια ταβέρνα, ένα εστιατόριο το οποίο ήταν πάρα πολύ γνωστό. Ωραία φαγητά έκανε αυτό. Νομίζω ότι ήταν και περιβόητο το κότσι του εκεί σε μια πλατείτσα με τέτοιο. Λοιπόν. Και εγώ ήμουν κολόφαρδος, γιατί τελικά άμα είσαι καλός, και όταν λέω καλός, καλός γενικά ρε παιδί μου, δεν χάνεσαι. Εγώ από μια. Τότε είχε μια αγκαρία, είχαν βάλει, θέλανε άτομα να καθαρίσουν το λόχο. Και κλασικά, κλασικός Κώστας, σήκωσε το χέρι και με πήραν. Ήμασταν 13 άτομα να καθαρίσουμε το λόχο, το δεύτερο λόχο πάνω κάτω, γιατί στο δεύτερο λόχο ήμουν, με δύο σφουγγαρίστρες. Και επειδή όλοι βαριόταν τη ζωή τους, εγώ δεν είμαι άνθρωπος που δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά. Δηλαδή τρελαίνω. Ο στρατός ήταν το μεγάλο μου αγκάθι. Σε όλο το σετ του στρατού ήταν, με τρέλαινε. Λοιπόν. Και το έκανα όλο μόνος μου. Με αποτέλεσμα ένα παιδί να με προσέξει. Ένα παιδί το οποίο ήταν δημιουργήτης εκεί πέρα. Και πιάσαμε την κουβέντα. Εν τω μεταξύ ήμουν και ο πιο μεγάλος στη σειρά μου. Τότε είχα μπει Σεπτέμβριο και ήμουν πιο μεγάλος, 27 χρονών ήμουν, ενώ όλοι ήταν 19 με 20-21. Και πιάσαμε κουβέντα. Του λέμε καθηγητής και αυτά. Και με φώναζε τότε κύριε καθηγητά, κύριε καθηγητά. Την επόμενη μέρα που λέτε, τέλος πάντων γίνανε τα σκηνικά και αυτά εκείνο το απόγευμα. Την επόμενη μέρα. Έρχεται μέσα, ήταν Παρασκευή θυμάμαι και ήταν αυτό που την πρώτη εβδομάδα μιλάει ο διοικητής σε κάθε στρατόπεδο στους νεοσύλλεκτους για τα ναρκωτικά και αυτά. Έφτασε οι πρώτες ομιλίες μέχρι να αρχίσουν οι πρόβες κάθε μέρα για την παρέλαση, για την ονορκομοσία. Γιατί αυτό κάνει τώρα, δεν κάνει τίποτα άλλο στο κέντρο. Λοιπόν, και διψάς πάρα πολύ επίσης. Και έρχεται, εγώ είχα κάτσει με τα φιλαράκια που είχα κάνει και πολύ καλά παιδιά. Όλους παραδόξως, είχα πολύ καλά παιδιά βρει στο στρατό και κάναμε παρέα. Και έρχεται το παιδί αυτό και μου λέει: θες να σε φτιάξω. Και λέω: τι να με φτιάξεις. Εν τω μεταξύ, εγώ ήξερα από πριν ότι θέλω να δουλέψω, λες. Γιατί ήταν το ζητούμενό μου. Μου αρέσει το σερβις, μου άρεσε όλο αυτό. Και στο στρατό ξέρω ότι όλα είναι πολύ αργά, οπότε θα ήταν ζωάρα για μένα. Τέλος πάντων, και μου λέει: νόμιζα για ναρκωτικά. Έρχεται να μου πλασάνε ναρκωτικά και μου λέει: σε φάση, έχω βάλει βίσμα να πάω στη Λέσχη, αλλά επειδή μ' άρεσε εδώ. Αυτό είχε μεγάλο βίσμα, γιατί θα πήγαινε μετά και στο Πεντάγωνο. Και μου λέει, επειδή μ' άρεσε εδώ, γιατί έκανε παρέα, ήταν και δημιουργήτης, καταλαβαίνετε, εξουσία, ιστορία και αυτά εκεί μέσα. Εντάξει, ήταν καλή φάση τους, γιατί τους δημιουργήτες τους είχαν πιο ψηλά οι στρατιώτες. Αυτές οι βλακίες του στρατού, τέλος πάντων. Επίσης, αστεράκι. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί όλοι αρέσκονται να λένε ο ένας τον άλλον σειρά. Είναι το πιο υποτιμητικό πράγμα που μπορείς να πεις σε έναν άνθρωπο. Πεις έλα σειρά. Τι σειρά, ρε φίλε. Εντάξει, ότι μπήκαμε μαζί, οτιδήποτε. Αυτό είναι πολύ υποτιμητικό γιατί σε ισοπεδώνει. Σε κάνει. Πώς είναι το κούρημα τότε πάντα. Δηλαδή, στο στρατό επιδιώκεις. Βασικά, εμένα αυτό μου τσινούσε ότι ενώ δεν έχω παρελθόν ή οτιδήποτε. Σκεφτείτε, ήθελα να πάω στη στρατική σχολή, είπα να θυμάμαι. Αλλά με τρελαίνουν αυτά τα πράγματα. Είχα μπει και μεγάλος, έχοντας όντως διαμορφώσει την νοοτροπία μου και κάποια πράγματα. Αλλά σου πάντων και μου λέει, θέλω να πάω Λέσχη. Μ' έχουν πάρει να πάω Λέσχη γιατί ήταν βίσμα εξ αρχής, αλλά δεν θέλω. Θες να πας. Εδώ είσαι. Μέσα σε μία μέρα εξαφανίστηκα από το στρατόπεδο, με ψάχνανε. Είχα γίνει στο ναύπλιο, στο κέντρο, ο στρατιώτης φάντασμα. Ήμουν αυτός που μέσα σε ένα απόγευμα εξαφανίστηκα από το στρατόπεδο, με πήγαν στη Λέσχη. Στη Λέσχη ήμασταν άλλα τρία άτομα, βίσματα του Κωνσταράγκου τότε τα παιδιά, αλλά πολύ καλά παιδιά σε φάση. Κάνα δυο ήταν πολύ καλοί, οι άλλοι ήταν αφασία. Και ήταν όλοι αγκαλιά γύρω από μια ταμπιακή. Και ο μόνος που δούλευε, σέρβις, λάτζα, τα πάντα όλα έκανα, ήμουν εγώ. Αλλά μ' άρεσε, γιατί δεν ήθελα να έχω αφεντικά πάνω από το κεφάλι. Με αυτό το μεγάλο μου πρόβλημα. Γενικά δεν θέλω να με αφήσει να κάνω δουλειά μου. Αν με αφήσει να κάνω δουλειά μου, την κάνω to the point. Τέλος πάντων, και κατέληξα στη Λέσχη στο ναύπλιο, πάνω.
τι ωραίο μέρος. Εν τω μεταξύ ήταν σε φάση, λέγανε κάντε τα όλα, ξυπνούσαμε 8 η ώρα. Η ζωή μας ξεκινούσε 8 η ώρα αντί για 5 στο στρατόπεδο. Κάναμε τα παιδάκια και ποια ήταν η φάση. Λέγανε καθάρισε εκεί, σημάζεψε το ένα το άλλο. Και όλοι το κάνανε από τις 8 η ώρα μέχρι τις 12 η ώρα που πιάναμε δουλειά. Και τι ήτανε, απλά ένας χώρος και μια βεράντα να σκουπίσεις, να σουγκαρίσεις λίγο στα γρήγορα, που δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο από βρωμιάς και από αυτά. Και αυτό το κάνανε 3 ώρες. Και ήμουνα σε φάση, γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα 3 ώρες. Μπορώ να το κάνω σε 20 λεπτά. Και πήγαινα εγώ 8,5 ώρα, 9 παρα 10 είχα σκουπίσει, είχα σουγκαρίσει, είχα καθαρίσει τα τζάμια. Και τι έκανα από τις 9 η ώρα μέχρι τις 12 η ώρα, πρώτα καρέκλα, ήταν και καλός ο καιρός, Σεπτέμβριος τότε. Καθόμουν στο μπαλκόνι, μπαλκόνι τέταρτος όροφος, μπροστά παλαμίδι, πίσω μπούρτζι. Τα βλέπεις όλα. Και ήμουν σε φάση, είχαμε κάνει φρέντο εσπρέσο, έμαθα να κάνω φρέντο εσπρέσο στο στρατό. Άραζα και για 3 ώρες δεν με έλεγε κανένας τίποτα, γιατί είχα κάνει τις δουλειές μου όλες. Και ήταν πολύ γαμάτο αυτό. Και επειδή ο υπεύθυνος έβλεπε ότι είμαι καλός, οπότε νευρίαζε, μας έβαζε σε σειρά και ενώ έρχονταν γκαζωμένος, πήγαινα στον αποδίπλα πάντα. Ποτέ δεν μου είπε κανένας τίποτα, γιατί δούλευα καλά εκεί. Τέλος πάντων, ωραία χρόνια. Επίσης, ανακάλυψα πόσο γυφτιά είναι ο στρατός. Ξέρετε τι πολύ είπε αυτό το παιχνίδι, χειροβομβίδες. Και εμείς τρέχουμε τώρα. Θα βάλουμε το χυλό των θεών. Τέλος πάντων, περί ιστορίες του στρατού. Εκεί καταλαβαίνεις πόσο άχρηστοι είναι όλοι. Έχω σφαίρες. Όμορφο πράγμα. Ηλιόμ! Θα πατσαριστούμε και έχουμε άλλον ένα μπαρμπά. Πού είσαι, δεν σε βλέπω. Άλλος ένας είσαι. Τέλος πάντων, γενικά στο στρατό η αλήθεια είναι μπορεί να είναι ηλίθιο όλο το πλάνο. Ό,τι κάνεις να είναι τέρμα ηλίθιο. Αλλά τουλάχιστον καταλαβαίνεις πράγματα για τον εαυτό σου. Ποιος είσαι, τι δεν είσαι. Πολύς χρόνος για να καταλάβεις πώς λειτουργείς και τι είσαι πραγματικά. Απλά αυτό που έχω καταλάβει γενικά στη ζωή μου μέχρι τώρα είναι ότι ρε παιδί μου, αν είσαι καλός άνθρωπος, όχι για να είσαι, τέλος πάντων γενικά ρε παιδί μου, αυτό το κάνει το καλό και ρίξω στο γυαλό, είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος άνθρωπος. Δηλαδή δεν ξέρω αν γυρνάει ή δεν γυρνάει, δεν με ένιωξε ποτέ ιδιαίτερα. Δηλαδή πάντα έκανα αυτό που ήξερα να κάνω, το έκανα όσο σωστά μπορούσα, όσο καλά μπορούσα. Ό,τι και αν ήταν αυτό, που σημαίνει ότι δεν είμαι και ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο, αλλά okay. Έκανα αυτό που προσπαθούσα και μπορούσα. Και ποτέ δεν έβγηκα χαμένος. Δηλαδή, μπορεί να ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα, μπορεί, χίλια δυο μπορεί. Αλλά γενικά, κάνε αυτό που μπορείς να κάνεις. Και αυτό είναι, λέω και στα παιδιά που κάνω μαθήματα πολλές φορές. Ότι ξέρεις κάτι, κάνε αυτό που ξέρεις όσο καλύτερα μπορείς. Και από εκεί και πέρα, κανένας δεν χάνεται. Αυτό είναι το τέτοιο, ότι κανένας δεν. Не надо поспешных выводов. Самонав. Дай мне объяснить. Эксига. Ладно. Тогда говорите. Не здесь. Пойдем туда, где нас. Не, катафигю, не исхи. Исхи. Але я лишь хочу, чтобы ты начал скибить мало. Ох, она полали в тот то по ветру, как бы. Хаким понусе пара поли. Идика, вот он чигалус по нам то кефаль, мы то пезун эксусия. Χωρίς τίποτα. Καλά, μη σαπίλα, ρε. Πόσα σαπίλα υπάρχει και πόσα χρηστεία υπάρχει στο στρατό.
Η χειρότερη μορφή δημοσίου είναι ο στρατός. Ο ελληνικός στρατός. Φαντάζομαι και αλλού, αλλά τουλάχιστον εκπαιδεύονται. Почему Нар так заинтересован в Чернобылите? Да потому что он может принести миллиарды. Думаю, не нужно объяснять, в чем ценность потенциально бесконечного источника энергии. На это мне плевать. Гененька прокалюше пара пальти ти логиким. Дляде прокалюше пара пальти логиким стратос. И ти прокалюше, гати эвлепа посо. Именно поэтому она в безопасности. Хабруша на брамага. На более бла. Ναρ делала отвратительные. Να το θέσω απλά. Αυτό που ήμασταν στο στρατό ήταν ένα μάτσο καθαρίστριες. Αυτό ήμασταν οι στρατιώτες. Ένα μάτσο καθαρίστριες να κάνουμε τα θελήματα αυτών που είναι μέσα. Στο ναύλιο δι, στο οποίο ναύλιο είχα την ατυχία, δεν ξέρω, εγώ το θεωρώ τύχη να γνωρίσω άτομα τα οποία ήταν, τρώγανε στρατηγοί και υποστράτηγοι και τα πάντα όλα. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε στρατηγούς, αλλά όλοι γίνονται στρατηγοί με το πάρουν σύνταξη. Δηλαδή είναι υποστράτηγοι, γιατί δεν έχει στράτευμα η Ελλάδα. Θες 100.000 δύναμη για να είσαι στρατηγός και η Ελλάδα δεν έχει 100.000 δύναμη σε στρατό. Λοιπόν, αλλά όλοι πάνε μέχρι υποστράτηγοι και όταν φεύγουν στη σύνταξη παίρνουν σύνταξη στρατηγού. Και ερχόταν τώρα αυτοί ρε παιδί μου σε φάση και είχαν την απέτηση, και το είδα γιατί μπροστά μου, το άκουσα, να λένε τι τους έχουμε τους φαντάρους, σε φάση σαν να είμαστε οι δούλες τους ρε παιδί μου. Έτσι μας είχαν στο μυαλό τους, ότι είμαστε οι δούλες των στρατηγών και των υποστράτηγων. Και όχι μόνο, όλων των υπολείπων. Γενικά όλο είναι λάθος, όλο είναι λάθος. Θα μπορούσε πολύ απλά να γίνει ως εξής. Τρεις μήνες μετά το σχολείο, τελειώνει τις Πανελληνίες, μέχρι και το Σεπτέμβριο, αφού 1 Οκτωβρίου ξεκινάνε οι σχολές, οποιοδήποτε μέρος, με 3 μήνες, πας οπουδήποτε να πας, κάνεις σοβαρή εκπαίδευση 3 μήνες και είσαι κομπλέ. Και έτσι μαθαίνεις και να κάνεις όπλα και το ένα και το άλλο και είσαι κυριλέ. Αλλά και το υπόλοιπο το τρέχουν υποπλοχίες που ούτως ή άλλως γι' αυτό πληρώνονται, αλλά τέλος πάντων. Я исследовал Чернобыль. И у него очень много потенциальных. Знаю, что исследовал, иначе бы тебя здесь не было. Что вы несете? Чернобылит открыл двери к тому, что из. Это энергия, способна формировать сингулярность. Сингулярность. Множественные Более того, она даст нам доступ к уже. Представь себе! Автономное транспортное средство. И первый маршрут уже проложен. Осталось только убить. Татьяна. Татьяна Амалиева. Вы сделали вид, что ничего не знаете о ее судьбе. Да, не буду отрицать. Господи боже. Я мог бы рассказать то, что перевернет твою жизнь. Не хочу, чтобы ты потерял голову. О чем вы? Ты нужен мне здесь. Ты... Я последний раз... Игорь, прошу, Хотите выяснить, какой у вас... Ладно, хорошо, но во всем... Таня на электростанции. Клянусь, послушай меня, Игорь. А кто еще не промежет на костюме ту? Нельзя оставлять его в живых мышонах! Он сорвет наши планы! Он приблизит конец этого мира и царствие крыси! Не делай того, о чем потом пожалеешь, Игорь. Ты лучше их. Помни об этом. К тому же... Безопаснее всего было бы убить вас. Спасибо. Увидим. Конечно! Ταρακάν, μπρο, μην είσαι κακός. Λοιπόν... Ισχύει. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις υπεραπόλυτο δίκιο. Γενικά πολλά πράγματα θα έπρεπε να είναι αλλιώς. Γενικά, να σας πω, σε αυτό πάντα, χωρίς να το θέλω, δεν το ήξερα, αλλά το έμαθα μετά, ότι τυπικά αυτό που υιοθέτησα πάντα στη ζωή μου είναι αυτό που έλεγε και ο... Αυτό που έλεγε και ο Καζαντζάκης, ρε παιδί μου. Μη ρωτάς τι... Κάνε αυτό που να κάνεις, μη ρωτάς τι έκανε, ούτε η πατρίδα, ούτε οποιοδήποτε για σένα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάνε αυτό που μπορείς καλύτερα, το λέω με δικά μου λόγια, γιατί δεν το είπα ακριβώς έτσι, αλλά... Σε φάση, κάνε αυτό που μπορείς, όσο καλύτερα μπορείς και όλα θα έρθουν. Δηλαδή, το χρέος σου είναι να κάνεις το καλό σου καλύτερα μπορείς, ό,τι και αν είναι αυτό. Δηλαδή, τέλος πάντων, είναι η στάση ζωής μου αυτή. Με αργότερα έμαθα ότι το έχουν πει πολύ πρώτα. Συν τον Καζατζάκη, συν χιλιδιό. Τέλος πάντων. Έχουμε ακόμα πολλά ερωτηματικά. Θα πάμε και εκεί. Έχουμε και εκεί. Έχουμε πραγμάτια να πάμε.
πρόσωπα στην υφασίνα στο στρατό γερό ρίγνη, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι εκπαίδευση. Η εκπαίδευση μα στοιχίζει εξοπλισμό, πυρομαχικά καύσιμα, οπότε μένει η φασίνα και η εκδική μα. Και του λέω στη δουλειά γιατί αν του έχει συνεργού. Ναι, ισχύει αυτό, δεν έχει άδικο. Αλλά θα μπορούσε να γίνονται όλα πολύ πιο έξυπνο. Δηλαδή είναι πολύ άσχημο ο τρόπο που γίνεται. Θα μπορούσε να είναι τόσο σωστά δομημένο. Το θέμα δεν είναι να μην το κάνεις, να το κάνεις αλλά να το κάνεις. Что? Нет. Мужики, слушайте. Я ничего не крал. Я забрал свою долю. Свою долю? Серьёзно? Твоя доля это 9 грамм свинца. Нет, стойте. Мы же договаривались. В прошлый раз супов не хватило. Было такое. Поэтому ты себе с запасом набрал, да? Мог бы хотя бы гороховый забрать. Ох и накосячил ты, Кирилл. С нами так нельзя. Ребят, ну вы чего? Мы же друзья. Были. Пока ты от нас не свалил и не начал воровать. Ну что будем с ним делать? Мы и так с ним уже торговали. Если сейчас отпустим, нас самих за жопу возьмут. Закопаем его здесь. Ребята, пожалуйста. Σκληρή καριόλη. Για ξανά. Αυτά τραβάτε για να είστε όλοι μαλάκες. Πάρτε τα. Δεν θα πω, όχι φέρα. Θα κλέψω τώρα εγώ και άντε γεια. Αφήστε οι βλάκες. Πόρτες ανοίγω, κλείνουν. Κυρίλ! Α, έχει όπλα πάνω. Τώρα εγώ πάω στο τυφλά. Η μόμα, ο πατέρας μου δούλευε στη μόμα. Ο πατέρας μου ήταν στη μόμα, δούλευε. Φουστρώνανε δρόμους, δεν λες. Ναι, τα δημόσια έργα. Οι δρόμοι στο νησί ακόμα κρατάνε από τη μόμα, ρε παιδί μου. Το θέμα. Η ιστορία του πατέρα μου, ρε παιδί μου, επειδή δούλεψε και τυπικά ήταν εκεί όταν χάθηκε. Το 1992 έγινε όλη η ιστορία, νομίζω τέλειωσε. 90-92 εκεί μέσα έγινε. Λοιπόν. Υπογράφτηκε ένα βράδυ το να καταληθεί η μόμα. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα ότι. Σε ένα βράδυ μέσα καταλήθηκε η μόμα σε ένα τραπέζι στα μπουζούκια. Η υπογραφή έπεσε στα μπουζούκια. Φέρανε το υπόμνημα για τη διάλυση της μόμας και το θέμα της μόμας. Πέρα από το καταδικαστή επίχοντας. Σε αυτό δεν θα πω όχι. Λοιπόν, αλλά είχαν περάσει 30 χρόνια από τότε. Το θέμα είναι ότι η ιστορία έγινε για να μοιραστούν τα πάντα. Και όχι μόνο τα έργα, γιατί τα έργα χάνανε εργολάβη, χάνανε πολλά πράγματα. Νομίζω ο Λιάσκας ήταν, αλλά δεν παίρνω όρκο που το έκανε όλο αυτό. Ο οποίος Λιάσκας έχει στο νησί κόπετα τα πάντα, όλα ξενοδοχεία, σπάνια στα μάτια. Τέλος πάντων, μεγάλες ιστορίες και πικρές ιστορίες. Και όλα, φορτωτές, εξκαφείς, τα πάντα όλα πουληθήκανε μέσα σε ένα βράδυ. Τα σπάσαν όλα. Τέλος πάντων, ο πατέρας μου δούλευε στη μόμα και μετά από αυτό πήρε γενικών καθηκόντων, στείλανε στο νοσοκομείο της Λίμνου ξέμπαρκο για κάνα 2 χρόνια εκεί, έκανε τα πάντα όλα και μετά κατάφερε και έκανε αίτηση και πήγε τραυματίο φορέας. Γενικά το θέμα είναι ότι αυτό με τη μόμα όμως, ότι όλοι δούλευαν και δούλευαν όλη τη μέρα. Δηλαδή σε φάση. Και επειδή το ξέρω από τα μέσα, ο πατέρας μου λέγε τότε μας έλεγαν δουλέψτε ρε παιδί μου, σε φα... αλλά μυαλά δεν είχαμε, γιατί ήταν και ο πατέρας μου, ήταν μικρός ηλικία τότε.
Και το μόνο που μας ένοιαζε είναι να δουλέψουμε για να φύγουμε. Μας λέγανε κάτσε, δουλέψτε υπερορίες, ρε παιδί μου. Γιατί πρωί, βράδυ, νύχτα δούλευε συνέχεια, σταμάτητα όλο αυτό. Λοιπόν, και έκαναν έρωτα. Ας πούμε το αεροδρόμιο στη Λίμνο το έφτιαξε η Μόμα, από όσο ξέρω. Τους δρόμους, όλο το δικό δίκτυο στη Λίμνο το φτιάχτηκε το 80, δεκαετία του 80, από τη Μόμα. Και σα ξαναλέω, το αστείο είναι ότι οι δρόμοι αυτοί ακόμα και σήμερα μετά από τόσα χρόνια ζουν εκεί, είναι καλά, και οι δρόμοι που φτιάξαν πέρυσι σπάσαν κατευθείαν. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο πράγμα μπορεί να ήταν επί χούντας, αλλά μετά, ρε παιδί μου, τουλάχιστον το είχαν αξιοποιήσει σωστά. Δηλαδή, ήταν από τα πράγματα τα οποία λειτουργήσε. Απλά λειτουργήσε και δεν βοήθησε σε πολλά συμφέροντα, είναι η αλήθεια. Χαλούσε πολλά συμφέροντα, οπότε έπρεπε με κάποιο τρόπο να καταλυθεί. Καταλύθηκε και σε ένα βράδυ χάθηκαν τα πάντα, από εργαλεία, από τα πάντα όλα. Πέσαν οι υπόλοιπες κατασκευαστικές και άντε για. Τώρα εγώ που πάω. Ανεβαίνω και ανεβαίνω. Δεν έχει τερματισμό αυτό. Μπας κάπου και λες, όπα φτάσαμε. Έχει ασανσέρ. Να δούμε λίγο τη θέα. Γίνονται πράγματα έξω και θάματα. Κοίτα, είναι ωραίο παιχνίδι οπτικά. Άντε πάλι, είναι εδώ και είναι εδώ. Ας πιούμε λίγο. Έλα, θα έρθει. Πού είσαι, μπρο? Έλα, 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 βγες, σε βλέπω. Εγκοτήσει με στο φως. Και θα ξημερώ. Αυτό είναι το στέο, ότι όταν φεύγει αυτό, ξημερώνει η μέρα. Βλέπετε, κατευθείαν ξημέρωση. Γενικά το στέο είναι ότι ξέρω πολλές πληροφορίες από πολλά πράγματα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ξέρω πάρα πολλά πράγματα από που δεν θα έπρεπε να το ξέρω. Πάμε με το ασανσέρ. Είμαστε σε καλό σημείο. Μ' αρέσει όταν είμαστε σε τόσο ανοιχτά σημεία, ρε παιδί μου, να κάνουμε τις μάχες μας. Άντε, πάμε. Πού θα μας πάει? Κάπως πρέπει να ανεβούμε εκεί πάνω. Αχα! Εδώ είμαστε. Μάλιστα, μάλιστα. Ό,τι να είναι. Απίστευτο, αλλά ό,τι να είναι. Έλα τώρα, άντε γεια. Να μπορούσα να χωρούσα να περάσουμε κιόλας, ε. Άντε πάμε έξω. Δεν μπορώ να περάσω, αν είναι δυνατόν. Δεν χωράει να περάσει. Ω, με την όπισαν τον κόλλο. Έλα τώρα, πλάκα με κάνεις, έτσι. Αν είναι δυνατόν. Μαλάκες. Άντε σοβαρευτείτε λίγο τώρα. Το θέλω το καλάζινικο φλέμε. Ντρέλα μου, δεν μπορεί να... Ρε, έλεος, το βλέπετε, δεν το βλέπω μόνο εγώ, το ζούμε όλοι μαζί. Άντε καλά, γεια σας. Γεια σου, ασπρονίση. Έχει τίποτα άλλο να δω? Έχει άλλο ένα ερωτηματικό εκεί, θα πάμε εκεί. Άντε πάμε εκεί. Είναι. Από εκεί θα πάμε. Άντε πάμε από εκεί, μωρέ, γιόλο. Αυτά τα άλματα του Θεού που κάνουμε. Τι είναι, Γυργένη? Σκοτώθηκε? Σήκω, ρε, μα μην πεθαίνει, μην ζωφίσεις τώρα. Αν είναι δυνατόν, μες στα αίματα. Με αγχώνει αυτό το παιδί.
Фле. Могла. Вагабонд. Привет, привет. А, привет. Здесь повсюду жопа. Иногда для того, этому меня... Ты знаком с... Ну... Я кое-кого ищу. Она пропала. О, прости, 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 друг. Женщина. Занят. Созданием целого мира новых. И как же... Вот. Удачи с твоей империей, Атлант. Ха, спасибо. Но удача мне ни к чему. Окей. Τώρα με νευρίασε που δεν μπορώ να κλέψω τα τέτοια. Είναι ηλίθιο ότι δεν μπορώ να πάω να κλέψω τα πράγματα από εκεί. Α, μπρο! Hey, buddy! Okay, that will be all. До встречи. Δικός μας ήταν αυτός, αλλά... Πάντως αυτός ο κόσμος άφησε πολλά καύσιμα πίσω, έχω να πω. Αν πάμε σπίτι τώρα. Αυτό που λέει ο οποίος λέει ψάματα πέφτει μέσα στα αίματα. Να, καλή ώρα. Έχουμε άπειρα skill points τα οποία θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσω. Ωραία, καλά είμαστε εδώ. Что случилось, Игорь? Вала. Я вам теперь надо что-то мне. Вряд ли. В том, что касается навыков выживания или стрельбы, никаких. Но я с радостью обучу тебя. Ωραία. Давай в другой раз. Как скажешь, босс. Αυτή θα ήθελα. Что нового, Игорь? Оль, я давно хоть у тебя были близкие друзья в деревне? Конечно, мы были очень дружны. В условиях, но раньше, когда мам зона отчуждения была, я была испорченным и три, а потом меня взял, научил полезным вещам и. Похоже, ты многим ему обязана. Да, мне нужно было вернуться к норм. Доброта Матвея помогла мне стать. Спасибо, что поделилась. Оль. Пожалуйста. Привет, Ольга.
Слушай. С радостью. Только прямо сейчас я... Θα βρούμε τα άλλα τα παιδιά. Τις σαμαρίνες, ποιος είναι αυτός, εδώ αυτόν θέλουμε. Μικαήλ! Fuck you want, τι fuck you want, τι πώς μιλάς έτσι. Всякое повидал. Говно, споры приготов... Микаэл! Отлично. Лайдойт! Кодовсе мы. Я стак гриняжмата. Чего вы вообще сюда приперлись? А, да! Рад, что ты вспомнил. Это ведь ты меня сюда притащил. Слушай внимательно! И не задавай вопросов! А то я на них еще чего доброго отвечать начну! А разве это плохо? Нет, чтобы выжить в настоящий... А в чё? Понятия нет. Хорошо пожрать! Ну, звучит... А то! Само собой, иногда можно наткнуться на волшебный... У меня так с другом было! С тех пор я его не видел. Так что, Игорь, хорошо жри! Не... Стоп! Ты притащил... Нет, ты что? Я уже давно работаю... Мигай, народика! ...врачником трав и грибов! Держи! Оглянуться не успеешь, как... Я мог бы просто почитать его на... Red Forest Chef, лей, ре, филе. А вот и на ныне, типус. Мигай, ты народика, за гефт. Ευχαριστώ, Μικαήλ. Εσύ ποιος είσαι? Таракан. Я снова слышу его голос, мышонок. Крысиный король. Не назвал он все. Кто такой? Что? Но... Ты уже... Но... Почему? Как сказал один поэт. Ясно, ясно. А почему нет? Train me. Привет, таракан. О, могу дать. Отлично. Я готов учиться. Я буду учиться. Орек. Знаешь, в чем главное преимущество мыши? Не в зубах и не в размере. Главное преимущество мыши в умении быть. Вся фишка тут. Стать абсолютно... Но ты сможешь всегда следить. А теперь... Применим знания на практике. Я буду крысиным королем. Καλά, а ты попробуй попасться. А, начинай, когда будешь готов, мышонок. О! Ты же перемена, пишешься. Ксафнястись. Ты очень способный ученик, мышонок. Поздравляю. Аристо, папули. Надеюсь, сегодня ты кое-чему научился, мышонок. Хорошо, если это поможет тебе выжить. Ας καλά, бро. Αυτό το ρεμπρό μου το έχει κολλήσει ο αδερφός μου. Πραγματικά. Ωραία, το μάθαμε κι αυτό. Είχα πολλά skill point τώρα που το σκέφτομαι. Άμα ты χρόνο. Χρόνο поработал, μας. Что случилось? Привет, таракан. О, конечно, могу дать. Только прямо сейчас я не могу. На втягшем лигу кати вась мас, лео его тора. Сфера стальма. Я ты падай, никто не типу паме. Χρήσιμο πράγμα αυτό. Αρκετά χρήσιμο θα έλεγα. Α, τι μπορούμε να, να αναβαθμίσουμε αυτό το όπλο για παράδειγμα.
Αυτό είναι χρήσιμο. Αυτό έχω. Κάνω αυτό. Έχω το καλύτερο. Οκ. Για πάμε στα υπόλοιπα. Αυτό πρέπει να έχω. Δεν βλέπω κάτι καλύτερο από εδώ. Πάμε και εδώ. Αυτό παίζει να έχω. Δεν βοηθάνε. Μάλιστα. Αυτό έχω. Ούτε αυτό βοηθάει. Ούτε αυτό βοηθάει. Συνεχίζει γραμμή όπως καταλάβετε τίποτα δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Λοιπόν, τι θέλουμε να φτιάξουμε. Air quality δεν έχουμε. Θέλω να το μαξάρω. Θέλω να μαξάρω το air quality πάρα πολύ. Άρα πρέπει να το φτιάξω σωστά το air quality τους γαμώ το. Λοιπόν, πάμε τώρα. Το air quality το παίρνουμε από εδώ. Αυτό είναι radiation. Εκατό δίνει αυτό. Τον 60 δίνει αυτό. Μεγάλο air quality. Δεν είναι κακό. Ας τα φτιάξω κάπου εδώ πέρα, λέω. Εντάξει, νομίζω ότι είμαστε καλά. Και θέλουμε και τα radiation. Ωπα, αυτό είναι καλό. Και τώρα θέλουμε ηλεκτρική δύναμη. Μ' αρέσει που παίρνει skill point από όλα αυτά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος απόλυτος, αλλά δεν σου λέει δεν γάμιεται για όλο πάρτο. Επειδή είσαι εσύ, κερνάει το κατάστημα. Τα έχω γεμίσει όλα εδώ μέσα, αντί για. Μάλιστα. Και θέλουμε και sleeping place τώρα. Να βοηθήσουμε λίγο το sleeping place. Αν το μαξάρω και αυτά. Θέλουμε comfort στο base μας. Χωράμε στο τέλος, αλλά... Α, δεν έχω τέτοια, αλλά... Μάλιστα. Ας δούμε τώρα εδώ πέρα τι έχουμε να κάνουμε στο storage. Αυτά θέλω. Αυτά θα τα πάρω. Πλέον οι σφαίρες έχουν γίνει υπεραπαραίτητες. Αυτό θα το πάρω και αυτό θα το πάρω. Αυτά θα τα αφήσω.
Νομίζω ότι έχω βρει σχεδόν όλα. Σχεδόν όλα. Okay. Πάμε να αφήσω τα όπλα βασικά. Άπειρες σφαίρες. Φέρτες ρε, φέρτες, γιόλο. Κι ας μην έχω τίποτα, αλλά φέρτες. Καλές είναι αυτές. Λοιπόν, λέω να εκπαιδευτούμε σε κάτι ακόμη. Что случилось, мышонок? Έχουμε τίποτα για τρένα. Привет, таракан. Я тут вот что подумал. А ты можешь меня чему-нибудь научить? О, конечно. Дайся, барба. Отлично. Отлично. Мне нравится, что просто лепо фашистика. Как ты уже заметил, мышонок, ресурсов в зоне немного. Поэтому так важно экономить материалы, когда занимаешься ремеслом. Понимаешь, мышонок, любой дурак может приготовить суп. Кидаешь кучу всего в кастрюлю, добавляешь воды, ставишь на огонь и... Надеешься на лучшее. А там окажется, что пицца тогда. Запомнить правильные пропорции ингредиентов. Это касается не только готовки, но и любого ремесла в целом. Я покажу тебе, как это делается. Но сначала найди два воспламеняемых ингредиента и один их спрятал тут ряд. Я не хочу до ночи тут торчать. Аме. Поспеши. Έλα ρε τώρα. Да, несмотря на все твои ученые степени, обучение идет туго. А что? Мы из тебя еще сделаем живучего мышонка. А что, Фио? Тоси, она только с джаба. Как поживаешь, проф? Неплохо. Бро. Я думаю, ну, на адреналин подсаживаю. Руслана было, ну, разумеется, мы все следовали... Это когда? Ага. Думаешь? Возможно. Поэтому я и хочу на... Хм, он не бат, это я не гамот. Ты фута кана молла. Петихимена θα μπορούσα να πω. Ζούμε τώρα εδώ, κάτι έχουμε πετύχει επίσης εδώ πέρα. Μαζέψαμε το Web of Lies, ωραία. Και αυτό το μαζέψαμε σχεδόν όλο, έτσι. Και εδώ μας λείπει άλλο ένα κομμάτι, αν βρούμε άλλο ένα κομμάτι, αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να βρω. Θα καταφέρουμε γι' αυτό. Λίγο Netflix πριν να κοιμηθούμε. Και πάμε να κοιμήσουμε το φίλο μας. Yes please, I'm very sure. Positively sure. Μπορώ να μπω εδώ μέσα να χυλαριστώ, να καθαρίσω από τη ραδιενέργεια κάπως, όχι. Όχι. Τα μένα λεφτά. Κάνω καθά πρέπει. Есть разговор. Λέγε. Это насчет моей мамы. Точнее, мама и бабас. Я не рассказывала тебе об этом раньше. Не знала, могу ли. Это не было случайно. Когда Нар только появились, предложили бесплатными. Конечно, это было... Θα πάω. Θα πάρω ναρκωτικά και θα πάω. Πάμε. Она была в их лаборатории? Они проводили, а вскоре после этого люди начали... Там такси плесяжем, что ты лёшь. Нет, мам.
У тебя есть другие доказательства? Нет, но я не представляю. Мама была готова пожертвовать всем ради других. Она поплатилась жизнью за свое... Я понимаю тебя. Я знаю, что там наверняка, если... Будет не... Асли Феррер, это манаш. Игорь, слышал, ты разговаривал с нашей волчицей. Я не хочу, чтобы ты шел на площадь Ленина. А мне кажется, я доказал. Ты умеешь использовать энергию Чернобылита. Это впечатляет. Ну что если... Наверное, ты прав. Я этим займусь. Со сломанной рукой. К тому же мы понятия не имеем, что там. Я тоже не полный идиот, знаешь ли. Как-нибудь смогу отличить центрифуг? Конечно, сможешь, Оливер. Не обижайся, но я по-прежнему думаю, что... Κάνω rest. Εκατό τα εκατό success για να μην πάμε. Ωραία, καλή φάση. Πότε έχουμε να το δούμε και αυτό. Βάσανα και τύρανα που λέγανε και στο χωριό. Αυτό θα είναι εύκολο. Νομίζω και ελπίζω. Πάω να μαζεύω τα μαγειταράκια μου. Δηλαδή ενέργεια παντού. Πάμε να βάλουμε αυτό εδώ. Έλα μωρέ. Είναι μια κλασική μέρα στο χωριό. Βράστηκε.
Το σουγαρίφαλο, τρόμαξα. Έρχεται όταν φεύγουμε κάποιος και αφήνει πράγματα μέσα. Πάνω γίνεται το καλό. Αν ανεβεί, τα καταφέρει και ανεβεί στην άλλη φορά. Άντε ρε, πάμε. Αυτό ότι με την καραμπίνα το βγάζεις φωτογραφία, ρε. Πού είσαι? Easy. Σας τα κλέβω όλα. Άντε γεια. Υπάρχει τίποτα άλλο πρέπει να δω? Ένα αξιοθέατο κάτι. Ας μαζέψουμε λίγα χόρτα γυρίζοντας την επιστροφή για το φαγητό. Με λίγο βότκα. Γεια σας, γεια σας. Αντιγεια. Yeah.
Πώς τα πήγατε, παιδιά? Ω, πολύ καλά τα πήγαμε. Είμαστε πολύ καλό team. Что случилось, Игорь? Слушай. Ну я срад. Давай в другой раз. Как скажешь, босс. Мне нужно с тобой поговорить. Конечно. Воспоминания. Мама говорила здесь давно. Знаю. Я сам здесь жил как... Нет, мама, люди, вот только КГБ больше. Подруга моей мамы, Катя. И спустя всего неделю после взрыва власти не Катя раз... Спустя по... Мне правда жаль. Еще бы. Прости, Игорь. Ничего. Привет, Ольга. Слушай. С радостью. Прямо она... Только прямо сейчас не могу. Прямо пару скиллпоинтки. Прямо фтякшу прамата, я пару скиллпоинт. А с фтякшу прамата, я пару скиллпоинт. Θες ένα φωτιστικό στο κρεβατάκι, αφού τάκι νυχτός, να μην φοβάσαι το βράδυ. Μια τηλεορασίτσα βράδυ, αδερφέ, να σου βάλω ένα ράδιο, ένα pick-up, κάτι, τι. Μια τηλεόραση εδώ στα παιδιά να βάλω. Άλλα κύριε Στέφανε, βάλω. Ραδιοφωνάκι, τι ήταν αυτό?
Ας πάρουμε αυτά. Έχω όλη πραγματιά. Έχω γεμίσει με σφαίρες, όπλα κτλ. Σήμερα θα δούμε Netflix, θα πέσει κατευθείαν για το παιδί. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε αποστολίτσες. Με ποιον θα μιλήσω τώρα? Κανένας, με προσχωρήσει κανένας. Εγώ. Πάω εγώ όμως αυτό. Πολύ κάτι σας πει τι πάμε. Start mission και go. Похоже, мать Ольги нашла что-то важное. Поэтому ее и убили. Может, это поможет нам узнать о планах Нар. Только будь осторожен, любимый. Я чувствую, что ты приближаешься к источнику зла. Скоро ты пройдешь рубеж, за которым пути назад не будет. Νομίζω ότι θα είναι η τελευταία αποστολή αυτή. Πήγαμε 22 πρέπει να πήγε. Τι 21. Ας κάνω ένα ολόκληρο. Έχουμε ξαναπεράσει από εδώ, οπότε. Направляйся к лаборатории, Игорь. Она в центре лагеря Нар. Попробуй проскользнуть незаметно. Не вступай в бой без необходимости. Конечно, мамочка. Не волнуйся, я поел и в шапке. А у тебя какие-то комплексы, да? Так, ладно. Сейчас не время отвлекаться. Попробуй добраться до лаборатории, не привлекая внимания. Ты же не хочешь сражаться со всеми одновременно.
Δεν τράβηξε καθόλου προσοχή. Ήταν όλα ένα-ένα. Πάνω είναι. Πάνω πρέπει να ανέβω. Δεν πρέπει να ανέβουμε πάνω. Δεν θέλω πάνω. Ότι τρελάσα για παιδιά. Καρυφαλό. Ή πραγματικά που είναι το ρημαδό εργαστήριό σας, ντρέλα μου μέσα. Αν είναι δυναμόν. Το inventory σας κύριε Σάλιακα είναι full, δεν μπορείτε. Μα τι λέτε τώρα. Πώς γίνεται αυτό.
στον κόρακα αυτό το ρημάδο εργαστήριο στα 8 μέτρα, 8 μέτρα πάνω ή 8 μέτρα κάτω, αυτό είναι το θέμα τώρα. Εμείς με κάποιο τρόπο να βρούμε, να ανεβούμε εκεί πάνω. Μάλιστα. Μάλιστα. Α, τώρα θα έρθει και ο Μπάρμπας. He's here, θα πει τώρα κι αυτή. Να σου φτιάξει την καρδιά. Εν τω μεταξύ αυτό είναι εργαστήριο, αλλά δεν είναι το εργαστήριο που θέλουμε. Στα 15 μέτρα, πας εδώ πέρα, 6 μέτρα, 4 μέτρα, είναι από πάνω. Α, από πάνω μωρέ, αφού θες από πάνω θα σε πάω. Αν βρω πως πάνε πάνω, πριν ήμουν, το έχασα. Άμα την τρελά μου μέσα. Από εδώ. Приготовь 50 миллилитров хлорида железа и 100 миллилитров хлордиазопоксида. Знакомый голос. Где я слышал его раньше? Слушаюсь. Отправь все это в лабораторию. Не заставляй меня ждать. Так точно? Ты кто такой? Что ты здесь делаешь? С кем ты только что разговаривал? Ты Хименюк. Боже мой. Я задал тебе вопрос. Ты про моего босса? Я не... Не хочешь подумать еще? Нет, вовсе нет, умоляю. Я ж только не убивай меня. Ваня... Мое терпение на ис... Ответь ему. Только спокойно. Расслабься. Да, да, я... Извините, я отправлю их немедленно. Прошу прощения за задержку. Хватит извиняться. Шевелись. Мне нужен хлордиазопоксид сейчас же. Вы двое продолжайте без меня. Надеюсь, вы ничего не испортите. Лучше тебе забыть, что ты меня здесь видел. Конечно, конечно, я никому не скажу. Блекош. Я тебя на склепшу. Αφού είναι here, ας τον υποδεχθούμε με χαρά. Εδώ στο φως. Πού τους. Καλύτερο όπλο, sorry. Ναι. Ας ξημερώσει τουλάχιστον. Τουλάχιστον είναι καλό, γιατί όταν έρχεται αυτός ο ηλίθιος, ξημερώνει ρε παιδί μου, οπότε είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Μην ψοφήσεις βρε, μην ψοφήσεις, σήκω βρε, άχρηστε, σήκω. Θα τσαρίσω και πάμε. Εν τω μεταξύ έχω έρθει 40 φορές από εδώ.
Там оферались 180 я на. Только посмотри на состояние тканей. А это была печень. Как нетрудно в это поверить. Надо взять образцы. Гиперактивность мозга. Взгляни на графики. Но на стимулы не отвечает. Предыдущий объект реагировал совсем иначе. В чем причина отличия? Не пойму. Возраст, пол. Эй, бро. Ваня, sorry, ну наконец-то. А ты еще кто такой? Что ты сделал с Ваней? Не шевелись. Если хочешь жить. Не убивай. Его сайентисты, Мэка Тавафос Фисикос. Доктор Менгеле тоже был ученым. Что вы тут делаете? Менгеле. Вивисекцию без анестезии. Прививки от тифа. Что? Я должен знать. Нет, нет, ничего подобного. Мы же не чудовища. Научный прогресс требует жертв. Прозвучало чересчур зловеще. Ну да. Все, что... И что конкретно вы делаете? Не могу об этом рассказывать. Договор о неразглашении. Договор о неразглашении? Ладно, ладно, ты прав. Мы начали с инъекции. Так, так. Дело в том, что стать от введения нанораствора мы создали свой CRISPR для черт. А ваши пациенты? Объекты? Или как? С которыми? Не дай ему уйти от ответа. Пусть говорит. Пожалуйста, давайте сохранять спокойствие. Мы все Затем мы стимулируем. Симпатическая нервная система начинает выбрасывать невероятное количество. Когда таламический путь открыт, энергия течет в шишковидную железу. И не люблю этот термин, но открывается... Третий глаз. Усиленная черноболитом шишковидная железа способна на потрясающие вещи. Вы мучаете людей, чтобы они гнули для вас ложки с силой мы... Мы придерживаемся научного метода. Поверь мне. Когда объект становится готовым к финальной стадии... Объясни мне... И... Наш босс называет ее Васей. Это значит, что гамма-волны пациента взаимодействуют с мозговыми волнами черноболит чем-то напоминает вирусы. Его нельзя называть неорганической материей, но это... И он производит что-то вроде мозговых волн. Хотя в нем... В чем цель этого... О, это самое интересное. Ты ведь знаешь, что черноболит можно использовать для создания... Но эти червоточины особенные, не замечал? Это... Не понимаю тебя. Мы знаем, как выглядят сингулярности и туннели. Мы знаем, что это такое в теории. Бред. Я тоже изучал чернобылит. Его экзотическая энергия обладает Мы тоже так считали. Поначалу. Но представь, а что если существуют организмы левит... Ни одно органическое существо не способно инкапсулировать так... Но чернобылит не обычный живой организм, так ведь? Мы не знаем, что просто представь на минуту, что... Они и есть чернобылит! И как это связано с воссоединением? Разве не очевидно? Мы пытаемся установить контакт с черноболитом и как-то влиять на... Но оказаться внутри сознания этого существа, чем бы оно ни было, по-настоящему травмирующий опыт. Вы свихнулись оба. А это что? Точно не знаю, но он... Какой отбор? Она вы... Я не знаком с протоколом. Наш босс знает наверняка, но мы слишком мало знаем о нем. И за что именно твой босс? За биотехническое подразделение. CRISPR. Короткие. Это похоже на астан. Мы берем специальный протеин из особой бактерии. Модифицируем его черно... Погоди. Я куда лучше разбираюсь. И нужно время. Иногда годы. Босс разработал собственный метод. Применяется непосредственно. Теперь на это уходит... Ну, хватит. Поищи в базе на этом компьютере. И мне потребуется пару... Пообещай нам, что не убьешь. Расслабься. На вас мне плевать. 2, 3, решетка, 9, 8, S, доллар. Послушай меня внимательно, Игорь. Это исследование, эти данные нельзя так оставлять. Из-за них гибли мои люди. Ты должен их удалить. Маму уже не вернуть, но я не позволю извлечь выгоду из ее смерти и других смертей. Ты должен скопировать это исследование, мышонок. Мы сможем заглянуть в голову крысиного короля. Оно опасно и негуманно. Кайспера, кайспера. Πολύ ωραία είναι. Αχ, πως το παρό μέσα είμαστε. Λίγο μια βόλτα ψηλοβγαίνουμε. Ζέστη αρκετή έχει. Ας κάνουν τα τον data, ούτε δεν μπορώ να τη γυρίσω πίσω σε αυτό, οπότε... Έχει μεγάλη σημασία.
Καλά είναι, ήρεμα. Προς το παρόν λίγο με τα μαθήματα προσπαθώ σε μια σειρά. Эти парни говорят правду. Они в самом деле добились потрясающих результатов. Зачем ты это сделал? Правильно, Игорь. Άρα τα καταφέραμε για από εδώ. Και προσπαθούν πας και δερματίσουν και αυτό το άρωμα του Chernobyl Light στα κενά. Στα κενά ανάμεσα σε οτιδήποτε άλλο. Να μπει και αυτό σε μια σειρούλα. Αν και με πετυχαίνετε τώρα πάνω στο τέτοιο. Ιδιαίτερα, ναι. Μαθηματικά. Έχω κλείσει με ένα φροντιστήριο προς το παρόν. Και θα κάνω και ιδιαίτερα ταυτόχρονα και οτιδήποτε άλλο. Πριν λέγαμε και για μια δουλειά άλλη που βγήκε. Θα δούμε σιγά σιγά. Мне жаль, Ольга. Я надеялась на хорошие новости. Моя мама. Ну ладно. Пока не ясно. Выкладывай. Может, я и не книжный червь, но мозги. В общем, ученые из НАР считают, что они выяснили. Και ναι, προσπαθώ λίγο να μπω σε μια σειρά λίγο. Να δούμε. Спасибо, что. Πάντως, άμα είστε Θεσσαλονίκη και θέλετε ιδιαίτερα σε μαθηματικά, φυσική, χημεία, πείτε. Με χαρά θα βοηθήσω. Για να δούμε τι κάνουν αυτοί. Κάλεμε πράγμα, ε. Wow. Σήμερα κερνάω food. Βασικά σας δώσω ένα, οικονομία. Είτε. Αυτό που θέλω είναι να βρω την Όλγα και η Όλγα να με βοηθήσει λίγο να ανεβάσω. Πού είσαι ρε Όλγα? Ε, βέβαια, αυτή που θέλω είναι εξαφανιζόλ, γάμο το. Δύο skill point έχω και τα θέλω να τα ξοδέψω. Πού είναι εξαφανισμένο, α, εδώ είσαι. Есть минутка, Игорь. Ναι, δώστο. Я тут думала о своей семье и детстве, проведённом. Она не боялась. Да, подростком. Так мама хотела... Она психологика. Она, извините. Так, кладёшься мне тогда. Привет, Ольга. С радостью. Отлично. Только не... Ольга. Привет. Ну, продолжим. Время очередного... Уверен? Советую отнестись к этому со всей серьезностью. Наверное, нет. Разумеется. Так что представь, ты должен размещать... Насколько мне известно, консервы... Не перебивай. Зачем воспринимать, если я когда-нибудь встречу... Мне это тоже интересно. В общем, ты должен быть... Представь, что от... Ладно. Вот в чем он состоит. Верить во что? Верь. Что ты сможешь найти в своем рюкзаке нужную вещь. Женщины постоянно так делают. Что с... Хрестем, авто дегенте по... Инлифио авто. Дегенте поте. Ах, тем. Пистепсе, ты θα το βρεις. Σαν τζάντα το Γεωβασίλη. Είναι, βάλει το χέρι σου μέσα και θα τραβήξεις το σωστό. Χρεστέμ, είναι χαζό, αλλά έχει πλάκα. Γεια σου, μπρο μου. Παρακάν, έλα εδώ εσύ. Α, δεν θες να τα πούμε τώρα, είμαστε bad, δεν είμαστε καλοί. Α, τώρα κάνω, πίστευα σε σένα. Με απογοήτευσες. Α, ρε, τώρα κάνω. Ω, skill point. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να καλλιεργήσουμε ντοματούλες και φασολάκια. Χριστέ μου, δεν έχω, όχι, πραγματικά τώρα. Έλα. Ας βάλω κανένα μανιτάρι.
Το μεταξύ έχει και εκεί πάνω. Όχι, δεν μπορώ να χτίσω εκεί πάνω. Αυτή είναι η βλακία, ότι δεν μπορώ να χτίσω εκεί πάνω. Αλλά ανοίχτα αγριοφράουλες. Κουρασμένο το παιδί. Σταγόνες για τα μάτια. Έχουν πολύ καπρά. Πλάκα, πλάκα. Okay. Λίγο Netflix. Έχουμε κανένα τέτοιο να κάνουμε. Αυτό το έχω κάνει, ωραία. Το Black Stalker το έχω κάνει, καλό και αυτό. Για να δούμε τώρα εδώ. Δεν μπορώ να τρέξω ακόμα το simulation, γάμο το. Και πάμε day next. Καλά πήγε πάντως, δεν έχω παράπονο. Αύριο είναι Τρίτη. Ναι, έχω και μαθήματα, οπότε λογικά από το πρωί θα βάλω μπρος. Να στριμάρω λίγο. Κάνα ραδιόφωνο, τίποτα, μπα. Με ποιο θα μιλήσω σήμερα, με σένα, με σένα. Κάνε... Α, πισί. Рад тебя видеть. Ну да, конечно. Fun fucking exciting. Вот только не надо. Лучше скажи спасибо, что кто-то думает головой. В общем, слушай. Думаю, пора. Умираю от любопытства. И кто... Барабанная дробь? Прикончим его. Пускай... Друзья. Очень смешно. Этот урод и его прихвостни нас схватили. Что там произошло? Раньше... А пытки током не то, о чем ты болтаешь со случайными знакомыми. Мы впятером создали это место. Мы были припятской пятеркой, когда к нам заявились бойцы на... Но для этого заплесневелого коммуняки, Козлова. Короче, он будет выступать с пафосной речью перед своей армией уру... Звучит как отличная возможность. Если убрать Козлова, он уже не сможет помешать нашим планам. И заплатит за свои преступления. Я сторонник чистой работы. Но застрелить его, как какого-то оленя, был... Сначала нужно вытрясти из него как можно больше. Пароли, коды, протоколы охраны. А все, что варишь об этом? Когда он все... А еще я хочу спросить его о Руслане. Хочу понять, зачем ему понадобилось убивать человека? Мы выдернем зубы крысиного короля. Один за... Его убийство сейчас перечеркнет. Соглашусь только с одним. Козлов должен умереть. Но у нас нет времени на их. Может, он и заслуживает страданий. Но, возможно, у него есть нужная нам информация. Но единственный способ убедиться, что он не встанет у нас на пути... Козлов нужен нам живым. Слушаю ваше предложение. С этим я могу помочь. Сейчас лагерь расположен в... Главный вход сам... Тебе это место знакомо, да? Я жил здесь когда-то. Найти несложно. А вот через бок так, что это твой выход, Козлов обосновал. Меры безопасности у них просто куром нас. К тому же больше... Это прекрасная возможность, мышонок. Слуга, настало время... Ладно, я готов по... Ну хрена ли мы делаем дальше, а? Ну, сидел ли ты по паре? Ну... Что дальше, Бо? Τώρα εδώ ο κλήρος πέφτει στο γενναίο.
Καρακάν, εσύ στο σπιτικό μας. Θα το καθαρίσεις, θα φροντίσεις. Και εμείς θα πάμε για Mission Impossible. Λοιπόν, πάμε. Οπότε πάμε να κάνουμε kidnap του στρατηγό. Σκληρό, θα πω εγώ. Οπότε αύριο Козлов. Θα έχουμε πολύ πράγμα. Άντε πας να τερματίσω. Το βλέπω για τετάρτη να έρχεται. Но он на мыслителя не похож. Несмотря на интеллигентный вид, он просто бешеный пес, которого Нар спустила с цепи. И все же ты можешь узнать у него много полезного. Γενικά η τελική αποστολή θα είναι πολύ καλή και θέλω πολύ ώρα για να την απολαύσουμε. Έχουμε πολύ δρόμο για την τελευταία αποστολή. Θέλω να μαζέψω τα γύρω-γύρω και να πάμε να κάνουμε ένα τεράστιο ντου. Η τελευταία αποστολή θέλω να έχω χρόνο, να αλλιώσουμε εκεί πέρα. Γιατί έχει επιλογές, έχει ιστορία, έχει σπανιά στα μάτια, σας το λέω. Θα περάσουμε ωραία. Γενικά το πιο ωραίο κομμάτι είναι η τελική αποστολή, το Haste. Που όντως είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Плохие новости, Игорь. Что случилось? Апистов, bad news. Козлов собирается покинуть базу НАР. Удачно он выбрал время, скажи. И ты лес. Не то слово. Значит, план меняется? Иди в отель Полесье, верхний этаж. Там отличная позиция, хороший обзор. Сможешь легко выследить Козлова. Хорошая идея. Отлично. Так и будем действовать. Это приблизит нас к свершению крысиного короля. Ты чокнутый старый хрыч, таракан. Но ты мне по душе, потому что любишь баламутить воду. Работать с тобой одно удовольствие. Может, ты далек от просветления, Сашко. Но зато сердце у тебя на месте. Πολύ βολικό το ότι το πατάω και φουλάρι κατευθείαν. Πέρασα από μπροστά, δεν με είδε, δεν με είδαν, δεν με είδαν, δεν με είδαν, κανένας δεν με είδε. Για μια φρατζόλα ψωμί, όλο γίνεται εδώ. Φεύγουνε, έκανε decoy, γαμάτο decoy. Δεν το περίμενα, αλλά όντως γαμάτο decoy. Τρομερό decoy θα μπορούσα να πω. Σε νίντζα, έτσι πας. Δεν θα μπούμε και δεν πειράξουμε κανέναν όμως, είπε, και δεν πειράξει ποτέ κανέναν. Save the game. Είμαι καλός. Πάμε καλά. Πρέπει να έρθεις από εδώ, δεν γίνεται η δουλειά της μας να μην έρθεις από εδώ. Όσο γαμώ. Ανεβούμε πάνω με κάποιο τρόπο.
φρόσαν δέντρα. Wow. Παραπάνω από εντυπωσιακό θα πω. Ένα βράδυ έλειψα, το επόμενο βράδυ βγήκε ζωή. Μάλιστα, μάλιστα. Για να δούμε τώρα, θα μας αφήσει να μπούμε εκεί μέσα ή θα το παλέψουμε και θα κλαίμε με μαύρο δάκρυ. Πρέπει να πάω τώρα εγώ, κάπου πρέπει να πάω εγώ. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαι. Ευελπιστώ. Ας με αφήσει να μπω αυτή τη στιγμή, πραγματικά. Πραγματικά, έλα τώρα. Τι bug είναι αυτό τρελό. Πρέπει να πω μπροστά. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι εγώ πρέπει να πέσω. Έλα τώρα, άντε γεια. Ούτε καν, ξέχνα το. Και αυτός που με είδε μέσα από τα ντουβάρια, δηλαδή τι. Άντε μωρέ, μπες. Σας ξαναλέω, τα βλέπετε κι εσείς, δεν είμαι μόνο εγώ, ότι δεν μπορεί να μπει από το... Ούτε καν. Άντε και να σηκώ, ποιος θα με δει. Ότι τι. Έχει σνάιπερ, τι έχει. Μπορώ. Αυτά τα χαζά δεν μπορώ. Κατουρίσω πάνω σου τώρα, μπρο. Μας είδανε. Προφανώς και μας είδανε. Το στέλνεις αυτό το παιχνίδι είναι το ότι πιο broken υπάρχει. Εδώ οι μάχες των... Πείτε μου κάποιον που να έχει αισθήματα. Sorry, δεν σε είδα κατά λάθος. Α, θα πεταχτεί τώρα από εδώ. Ας περιμένουμε. Δυο λεπτά και ιστορία. Κι όλο περιμένω. Το καλύτερο όπλο είναι η καραμπίνα και το περίστροφο. Το assault rifle, καλό, αλλά ξοδεύει πολλές σφαίρες. Ωραία θέα, θα πεταχτεί κανένας μπάρμπας από το πουθενά, είμαι σίγουρος. Πιο danger βρε, μόνος μου είμαι. Πιο danger, danger, πραγματικά. Danger, danger. Ας σκρολάρω, μπαίνει στο Instagram, καλά τη χαζίβει λίγο. Να πάω να δω ακουστικά πάνελ. Πάνελ που δεν θα αγοράσουμε ποτέ. Άντε, 50 δευτερόλεπτα.
Και τώρα απέταχτη αυτός από πουθενά και θα πει «Hey, he's here! Where is he? Hey, he's here!» Δύο φορές, δύο στα δύο. Οπ, 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 οπ. Μάλιστα, για να δούμε. Ενδιαφέρον. Α, οκ. Αυτό είναι το κάτω μέρος του λαιμού, λείπει το κεφάλι. Not bad. Καλά τα κατάφερα. Εν τω μεταξύ αυτοί με ψάχνουν σε όλο το οικοδόμημα. Κόσλοφ kidnapping, οκ. Okay. Δεκαπέντε δευτερόλεπτα, 20 δευτερόλεπτα, 30 κάτι δευτερόλεπτα. Περιμένοντας τα μπακ του παιχνιδιού. Ναι, προφανώς. Τώρα που τέλειωσε ο χρόνος. Γιατί όχι. Άσε να πιω λίγο βότκα, ρε. Πραγματικά. Ξεφτύλες. Εάν ήδη να το δω, Πω που με ξεπερνά. Στο ίδιο σημείο έρχεται λέει, είσαι πολύ καλός, φεύγω, γεια σου. Δεν το άλλο το αρχιδάκι από κάτω. Я на верхнем этаже. Отлично. Удачи. Вижу его. Главная крыса. На тебе, слушай внимательно, мышо. Пора действовать. Да. Как мотыльки? Нам есть идея, папа. А то. Надо наоборот. Отключить, и ты сможешь без проблем пробраться мимо. Με όπι στενπάει. Όπως ήρθε βγήκε, μην γυρίσουμε ανάποδα το τέτοιο. Επίσης, τρομερή ιστορία, η φάση που έχουν βάλει όλοι μάσκες για να μην φαίνονται τα animation από το στόμα που μιλάνε, έτσι. Το διάβαζα και γελούσα. Πραγματικά, όντως, όλοι φοράνε μάσκες για να μην φαίνονται τα animation από το στόμα, γιατί δεν μπορούσαν να τα φτιάξουν. Πού πάμε τώρα? Βασικά θα βγω από εδώ. Δεν μας είδε κανένας στο μεταξύ. Λοιπόν, αρχηγούλη. Να ξοδέψεις τα πάντα όλα. Μαλάκα, τραυματικά. Σούκα μπλιέτ. Σούκα μπλιέτ. Твои поиски подходят к концу. Кто знает, что Нар теперь с тобой сделает? Лучше тебе не знать, что они для тебя приготовили, любимый. Татьяна, Амалиева, все парагало паровозы. Гердумай. Гердумай, гордумай, гор. Татьяна Амалиева. Раскалывается. Где я? Нужно найти генератор порталов. Кам, поли калу весь, мы то педья до пера.
Α, εδώ απ' έξω μου το αφήσανε. Για να δούμε, έχει τίποτα ενδιαφέρον τώρα να κλέψω. Ούτε να κλέψω έχει. Οπότε πάμε load game. Λοιπόν, φορτώνει αυτό και μάλλον θα το σταματήσουμε. Για να μπορέσω να... Козлов. Мало кого так ненавидит в зоне. Он безжалостен, но на мыслителя не похож. Несмотря на интеллигентный вид, он просто бешеный пес, которого Нар спустила с цепи. И все же ты можешь узнать у него много полезного. Возможно, он твой пропуск внутрь станции. Майст, майст. Έλα μαλάκα, τώρα με δουλεύετε. Ρε, πραγματικά, κάποιος μου κάνει πλάκα. Δεν παίζει αλλιώς. Βγαίνω ακριβώς μπροστά τους. Ό,τι, τι είναι. Ναρκωτικάκια. Ακούς και τις φωνές. Κάνεις ένα save game που δεν θα σε πετάξει ποτέ εδώ. Πραγματικά τα save του είναι άθλια. Ας βάλω αυτό. Τώρα είναι που σε βλέπουν πιο πολύ, ρε μαλάκα. Τώρα σε καταλάβαν κατευθείαν, ρε. Πραγματικά. Όλοι μου στην invisible και σε πήραν πρέφα όλοι ότι είσαι εσύ. Γι' αυτό με ξεπερνάει αυτό το παιχνίδι. Μέσα τα ντουβάρια σε βλέπουν, το στέλνει τον τρομερό. Να πάμε, πώς θα βγούμε από εκεί. Όχι, όχι, δεν μας είδες, είναι λάθος. Δεν μας είδες, είναι πολύ λάθος αυτό. Εντάξει, εγώ πρέπει να κλείσω υποτίθεται τώρα. Λοιπόν, θα το κλείσω κάπου εδώ. Θα κάνω save. Θα αφήσω πάνω στο suspense. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα από μένα για σας. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Γεια σας, ευχαριστώ για την παρέα. Γεια σας.